Γεια σας, καλώς ήρθατε στο συνταγές365.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε μελομακάρονα σοκολάτας. Εάν θέλετε να βοηθήσετε να μεγαλώσει η μαγειρική παρέα μας, κάντε ένα like στο βίντεο, γιατί μας βοηθάτε πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε την καμπάνα, ώστε να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις συνταγές που ανεβαίνουν. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 4 φλιτζάνια σιμιγδάλι ψηλό, 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 φλιτζάνια λάδι, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, 2 ποτηράκια του κρασιού κονιάκ, 1 πορτοκάλι το χυμό του, ξύσμα ενός πορτοκαλιού, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 100 γραμμάρια καρύδια κοπανισμένα και για την επικάλυψη 600 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα. Εδώ θέλω να πω και να σημειώσω, πολύ σημαντικό, ότι το ποτήρι που θα χρησιμοποιήσουμε, την κούπα, το φλιτζάνι, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σαν μεζούρα για όλα τα υλικά που θα χρειαστούμε. Ξεκινάμε βάζοντας το λάδι μας να κάψει. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το λάδι και στο γκαζάκι το αφήνουμε να κάψει πάρα πολύ καλά. Στίβουμε το πορτοκάλι μας για να το έχουμε έτοιμο. Και παίρνουμε 3 κουταλιές από το αλεύρι που έχουμε ήδη βάλει σε ένα μπολ, να το αναμίξουμε με το baking powder, να το ανακατέψουμε για να το έχουμε και αυτό έτοιμο. Αυτή είναι η προετοιμασία που κάνουμε για να έχουμε τα υλικά μας κοντά μέχρι το λάδι μας να κάψει πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε τα μελομακάρονά μας. Σε μια αρκετά μεγάλη λεκάνη ρίχνουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι και με το χέρι μας ανακατεύουμε καλά για να αναμειχθούν σιμιγδάλι και αλεύρι. Το λάδι μας έχει ήδη κάψει και το ρίχνουμε σιγά σιγά και αυτό μες στη λεκάνη. Δείτε πως τσιτσιρίζει. Αυτό το κάνουμε για να σκάσει το σιμιγδάλι. Δεν μπορούμε να το ανακατέψουμε με το χέρι γιατί καίει πάρα πολύ. Παίρνουμε λοιπόν ένα κουτάλι και αρχίζουμε να ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Εάν θέλετε να βρείτε τις συνταγές μας, επισκεφτείτε το site μας συνταγές365.gr. Ανακατεύουμε με το κουτάλι μέχρι να πάρει μία θερμοκρασία να μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας. Αρχίζουμε τώρα με το χέρι να πλάθουμε τη ζύμη τριφτά, την τρίβουμε τη ζύμη. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε να τρίβουμε τη ζύμη. Συνεχίζουμε το πλάσιμο ρίχνοντας μισό ποτηράκι του κρασιού νερό. Τρίβουμε τη ζύμη με τα χέρια μας. Προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού. Το χυμό από το πορτοκάλι. Το κονιάκ. Και ρίχνουμε το υπόλοιπο αλεύρι που έχουμε βάλει στην άκρη με το baking powder. Συνεχίζουμε να πλάθουμε όλα τα υλικά μας μαζί. Και προσθέτουμε και την κανέλα. Πλάθουμε καλά μέχρι να γίνει μία λεία ζύμη. Και αν μας στέκεται, ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα μελομακάρονά μας στο σχήμα και το μέγεθος που θέλουμε. Βάζουμε στο ταψί μας ένα αντικολλητικό χαρτί και ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα μελομακάρονά μας. Έχουμε προθερμάνει τον φούρνο μας στις αντιστάσεις πάνω κάτω στους 150 βαθμούς. Βάζουμε το ταψί μας μέσα και ψήνουμε για περίπου 15 με 20 λεπτά, μέχρι τα μελομακάρονά μας να πάρουν ένα όμορφο χρυσοκάστανο χρώμα.
Και τώρα θα κάνουμε την επικάλυψη σοκολάτας. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα περίπου τα 3 με 4 δάχτυλα νερό και από πάνω ένα σκεύος να μπορεί να ακουμπάει μέσα στο νερό. Εγώ έβαλα μία κατσαρόλα. Βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα την άδεια, τα 600 γραμμάρια κουβερτούρας και την αφήνουμε να λιώσει πάρα πολύ καλά. Τραβάμε τις κατσαρόλες από τη φωτιά, βάζουμε τη σοκολάτα εκτός νερού, εκτός μπεν-μαρί να πω, και βάζουμε μέσα τα μελομακάρονα, τα γυρνάμε γύρω-γύρω και με μία τσιμπίδα τα περνάμε από τη σοκολάτα. Την επάλυψη την κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα για να μην μας δέσει η σοκολάτα και αρχίσει και πίζει. Τα ακουμπάμε πάνω σε λαδόκολλα και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Όταν τελειώσουμε, εάν θέλουμε, μπορούμε να ρίξουμε από πάνω τριμμένο καρύδι, αμύγδαλο, ό,τι θέλουμε. Στα σχόλια από κάτω θα βρείτε αναλυτικά τη συνταγή στη σελίδα μας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας. Για περισσότερες μαγειρικές δημιουργίες, επισκεφτείτε τη σελίδα μας συνταγές365.gr. Σας ευχαριστούμε.